ανάσα ζωή στα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήμματα των παραλιακών περιοχών δίδει το τριήμερο του κατακλυσμού. Οι κρατήσεις ικανοποιητικές. Ξεπέρασαν το 70% αφού πολλοί είναι εκείνοι που επέλεξαν τις παραλιακές περιοχές για να περάσουν στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Υπήρξε έτσι μια πολύ αυξημένη ζήτηση από τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι έδραξαν και τις ευκαιρίες να αξιοποιήσουν και το σχέδιο του εσωτερικού τουρισμού, αλλά και τις ευκαιριστικές τιμές. Δημοφιλέστεροι προορισμοί, η Πάφος, η Αγία Νάπα και ο Πρωταράς, στα οποία παρατηρείται από το πρωί το αδιαχωρητό. Οι εικόνες, ωστόσο, δεν θυμίζουν τις παλιές καλές εποχές, τις προ-κορονοϊού περιόδους, όπου όλα τα καταστήματα ήταν ανοιχτά και έτοιμα να εξυπηρετήσουν τις χιλιάδες των Κυπρίων και ξένων τουριστών που έκαναν διακοπές ή πραγματοποιούσαν μίνι διακοπές στις παραλιακές περιοχές. Η κατάσταση είναι πολύ ωριακή και ενδεχομένως κάποιες μονάδες να επιλέξουν να κλείσουν μετά το τρίμερο έως ότου μπορέσουμε να δεχθούμε μαζική ουσιαστική τουριστική κίνηση και από το εξωτερικό. Μόνη ελπίδα για τους ξενοδόχους και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, η κάθοδος τουριστών από τη Ρωσία και την Βρετανία, μετά και την αναβάθμιση της Κύπρου στην πορτοκαλί κατηγορία.